Κύριε Θεοχάρη, εσείς περισσότερο τα ξέρετε και τα έσοδα, ξέρετε και πού πάνε τα πράγματα τα οικονομικά, πιο πολύ από τον καθένα μας. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ένα σύντομο σχόλιο θέλω. Το σύντομο σχόλιο είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει φτάσει στο αμήν την κατάσταση. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να καταλήξει μια συμφωνία με τους εταίρους στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει άμεσα, στις επόμενες μέρες. Η διγλωσία αυτή που αναφέρατε είναι πραγματικότητα και μάλιστα είναι και λίγο χειρότερη. Δεν μίλησε για προεκλογικές υποσχέσεις ο κ. Δρίτσας, αρμίζει για τις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης για συζητήσεις, δηλαδή μετεκλογικές. Είναι ένα ζήτημα προεκλογικά, τι λέει ένα κόμμα. Υπάρχει πάντοτε η υπερβολή των εκλογών και η προσπάθεια των κομμάτων να σηκώσουν διαχωριστικές γραμμές. Αλλά όμως είναι ένα πολύ διαφορετικό όταν τα πράγματα τα έχεις πει και μετά τις εκλογές, γιατί πια αυτά γίνονται δεσμεύσεις στην πραγματικότητα. Mm. Αν λοιπόν δει η κυβέρνηση ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική, θα πρέπει να σκεφτεί τι υποσχέθηκε, τι είπε και τι πρέπει τώρα οφείλει να υλοποιήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζουμε ότι αυτή η στροφή θα ολοκληρωθεί στο ρεαλισμό. Υπερβολή.